Καλά τα λένε οι υπόλοιποι που κανονίζουν συγκυβερνήσεις, αυτοδυναμίες κτλ. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται ότι έχει μια. Την παραδοσιακή δική του δυναμική και ενδεχομένως και αναβαθμισμένη. Και πολλοί ίσως έρθουν προς τα εκεί και ψάξουν ανοχή. Κοιτάτε να δείτε. Γιατί είναι ωραίο που ανεβαίνουν και να το πω έτσι και οι τόνοι μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια ξεκάθαρη θέση που δεν την καταθέτει στα άλλα κόμματα. Έχει μια ξεκάθαρη θέση που την καταθέτει στο λαό. Που καλεί το λαό να μην δώσει καμία συνένεση σε καμία κυβέρνηση οποιασδήποτε απόχρωσης που λέμε από χέρι ότι θα είναι αντιλαϊκή. Ξέρετε, ο λαός έχει, να το πω έτσι, έχει καεί γούνα του. Είτε από αυτοδύναμες κυβερνήσεις, είτε από κυβερνήσεις συνεργασίας, είτε από κεντροδεξίες, είτε από κεντροαριστερές, είτε από νεοφιλελεύθερες, είτε από σοσιαλδημοκρατικές. Είναι ελληνική πείρα. Δείτε λίγο τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Οι λαοί είναι στους δρόμους. Και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Τι κυβερνήσεις έχουν εκεί? Τι κυβερνήσεις έχουν? Λένε και ακούστηκε, ας πούμε, ότι στα πλαίσια μιας συνένεσης. Ξέρετε, είναι λίγο οξύμορο και πραγματικά είναι και κριτήριο και μπορεί να είναι κριτήριο για το λαό να ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ των κομμάτων όταν, για παράδειγμα, ήδη βγήκαν ανοιχτά στην Πάτρα και είπαν Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ μαζί για να μην ξαναβγεί δήμαρχος ο Πελετίδης. Όταν η κυρία Τσαπανίδου βγήκε και είπε ότι στα μεγάλα και στα σημαντικά δεν διαφωνούμε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Όταν ο κύριος Αντώναρος είπε ότι εγώ συμμετέχω στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ γιατί αισθάνομαι ότι το πρόγραμμά του προσομοιάζει πολύ με της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Άρα κοιτάτε να δείτε. Γιατί ξέρετε, μπορεί να απευθυνόμαστε όλοι θεωρητικά στο λαό, αλλά εμείς λέμε ότι ο λαός, αν αισθάνεται και που αισθάνεται ότι έχει καεί η γούνα του, να μην δώσει άλλη ανοχή σε αυτούς που του κάψαν τη γούνα. Να τους κατεβάσει τον πόη και γι' αυτό λέμε κριτήριο ψήφου θα είναι καμία ανοχή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε χρωματισμού που θα είναι από τη φύση της αντιλαϊκή. Και θα κλείσω με αυτό. Όποιος και αν είναι πρωθυπουργός αύριο, με οποιασδήποτε μορφής κυβέρνηση, η πρώτη επίσημή του δεν θα είναι τον Ιούλιο η σύνοδος του ΝΑΤΟ, που συζητιέται η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τι θέση θα πάρει οποιοσδήποτε και αν είναι πρωθυπουργός, όταν όλοι μαζί χειροκροτούσαν τους φασίστες του Αζόφ μες στη Βουλή? Τελεία και παύλα. Ο λαός να κρίνει. Κοιτάτε να δείτε. Νομίζω ότι να ερχόμαστε σήμερα όλοι και να κάνουμε τις μωρές παρθένες ότι τελικά τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη, τι θα γίνει με το κάθε ναζιστικό μόρφωμα, νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πίσω. Ποιανού γέννημα είναι αυτά τα μορφώματα? Ποιανού, να το πούμε έτσι, συστήματος γέννημα είναι αυτά τα μορφώματα? Γιατί φτάσαμε μέχρι σήμερα να συζητάμε παραμονή εκλογών, ενώ τόσα χρόνια θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής με δύο διαδοχικές κυβερνήσεις? Και ξέρετε, εμείς λέμε καθαρά ότι ένα κοινωνικό φαινόμενο δεν απαντιέται μόνο με νομοθετήματα. Ένα κοινωνικό φαινόμενο απαντιέται μέσα στη ζωή, μέσα στη δράση. Και το λέμε με πολύ καθαρότητα, ειδικά εμείς που, αν το θέλετε, έχουμε γευτεί και το τι σημαίνει φασισμός. Να θυμίσουμε ότι είμαστε παραμονή πρωτοχρονιάς και σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση τιμώντας τους 200 της Κεσαριανής, ακριβώς εκεί στο σκοπευτήριο, δίνοντας και αυτό το μήνυμα. Αλλά πραγματικά εμείς λέμε ότι το μοναδικό, αν το θέλετε, ανάχωμα απέναντι στο φασισμό είναι να χτυπήσεις το σύστημα που τον γεννά. Και όχι να πηγαίνεις δια της πλαγίας με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανιστόρητα περί εξίσωσης ναζισμού και κομμουνισμού. Έτσι, θήτης και θύμα δεν μπορούν να είναι από την ίδια πάντα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Και γι' αυτό λέμε ότι ο λαός, όταν λέμε δεν πρέπει να δώσει ανοχή, δεν είναι λύση, να το πω, να στρέφεται σε τέτοια μορφώματα που είναι το μακρύ χέρι του ίδιου του αστικού και εχθρικού κράτους. Κύριε Κατηφέ, γιατί ο κόσμος τώρα, το 2023, να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και γιατί εσάς? Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ξέρετε, ούτε εξαρτήσεις έχει από το μεγάλο κεφάλαιο, ούτε εξαρτήσεις έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε εξαρτήσεις έχει από το ΝΑΤΟ, που η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη χρηματοδότηση ουσιαστικά του ΝΑΤΟ. Γιατί πραγματικά όταν εμείς λέμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό
καλούμε το λαό να μην περιμένει σωτήρες, γιατί ο λαός ξέρει ότι η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ψήφος που δεν θα στραφεί εναντίον του, ότι όσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό που θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο μεγαλύτερη δυναμική θα αποκτήσουν οι αγώνες, γιατί εμείς εκεί βλέπουμε τη θέση των βουλευτών και όλων των αιρετών του Κομμουνιστικού Κόμματος, στην πρώτη γραμμή των αγώνων, γιατί ο λαός ξέρει ότι οι κομμουνιστές δεν έλειψαν ποτέ από κανέναν αγώνα και ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Και ξέρετε, σαφέστατα και βέβαια καταδικάζουμε την επίθεση που έγινε στον κύριο Πλεύρη και μάλιστα θεωρούμε ότι δεν βοηθάει και καθόλου. Δεν έχω διακόψει κανένα. Συμφωνώ και συμφωνώ. Και μάλιστα θεωρούμε ότι δεν βοηθάει καθόλου και όχι ίσα ίσα δεν βοηθάει. Μάλλον ενισχύει το να αποπροσανατολίζεται η συζήτηση από τα βασικά προβλήματα που έχει ο λαός. Αλλά ξέρετε, βία είναι και το κομμένο ρεύμα στο σπίτι. Βία είναι και η ανεργία. Βία είναι και η έξωση λόγω των χιλιάδων πληστηριασμών που κάποιοι τους έκαναν ηλεκτρονικούς, κάποιοι τους έκαναν ιδιώνυμο. Βία είναι οι καταδίκες που έχουν αρκετοί και υποψήφοι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή τη στιγμή και είναι απέναντι στην ποινική δικαιοσύνη, γιατί είναι στην πρώτη γραμμή για να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του. Βία είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα προαπαιτούμενα που καλείται πάλι να πληρώσει ο λαός. Βία είναι και ο μισθός που ο λαός βλέπει ότι δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μισά του μήνα. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός έχει κρίση, έχει κριτήριο και εμείς λέμε με κριτήριο τη ζωή του να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και ξέρετε, για μας είναι άλλο ένα κριτήριο και εγώ δεν θα σταθώ, δεν θα απαντήσω γιατί να ψηφίσει εμένα ο λαός της Β' Πειραιά. Εμείς θα πούμε να ψηφίσει συνολικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που στα ψηφοδέλτιά του το πρώτο, να το πω έτσι, για μας συλλογικό κριτήριο είναι η δράση που έχουν όλοι οι υποψήφοι του ΚΚΕ μέσα στο κίνημα. Mm-hmm. Και είναι καταξιωμένοι ο καθένας στον χώρο τον κοινωνικό που δρά. Αυτό για μας είναι ένα σημαντικό κριτήριο, γιατί είμαστε, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτοί που κάθε μέρα είμαστε στην ίδια πάντα με το λαό και όχι απέναντί του.